Λοιπόν, φίλοι μου, σήμερα είπαμε να κάνουμε ένα βίντεο. Ήρθε ο κύριος εδώ πέρα και μου λέει να κάνουμε ένα βίντεο να μην τους αφήσουμε έτσι. Γιατί κάνατε παράπονα στο live, από ό,τι κατάλαβα. Μας βάλανε χέρι. Και για να μην μείνετε κι εσείς έτσι, κάναμε ένα που θα ανέβει Μεγάλη Τετάρτη. Ναι, να πούμε και ένα χρόνια πολλά. Και ένα χρόνια πολλά και καλό Πάσχα και πλέον καλό από Πάσχα. Εδώ επίσημα. Ναι, γιατί την Κυριακή, παιδιά, την Κυριακή του Πάσχα δεν θα ανεβάσουμε βίντεο. Δεν θα ανέβει βίντεο, να ξεκουραστούμε κι εμείς λιγάκι, γιατί έχουμε πόσες συνεχόμενες Κυριακές που ανεβάζουμε και να γιορτάσουμε λιγάκι με τις οικογένειες και τους φίλους. Και να θέλαμε να ανεβάσουμε βίντεο μετά από τα αρνιά και τις γαρδούμπες και τα κοκορέτσια, ρε παιδιά. Είναι λίγο πακέτο τώρα όλο αυτό. Βλέπεις να βίντεο. Κάτσω εγώ να σταθώ τώρα εδώ πέρα να κάτσω να ρεντάρω το βίντεο να ανέβει, να δείτε εσείς. Ναι, να ευχαριστηθώ εντάξει. Κι εγώ. Εντάξει. Θα μας συγχωρέσετε λοιπόν αυτή την Κυριακή, δεν θα ανεβάσουμε τίποτα. Καλά να είμαστε. Με το που φύγει το Πάσχα, συνεχίζουμε δυναμικά. Και ναι, και ως ιδέα τώρα για το σημερινό βίντεο, ο Μίτσος είχε να. Πες το σύρε, μην τα λέω εγώ λάθος. Εντάξει, τώρα έχουν σκάσει πολλές προσφορές στα καταστήματα για κονσόλες. Όπως το VR, ας πούμε. Μια... Για θα μιλήσουμε για άλλο. Πες ρε, παιδί μου, ότι δεν είχαμε κονσόλα. Έτσι. Ναι. Πες ότι δεν είχαμε κονσόλα. Και βλέπαμε αυτές τις προσφορές. Τι θα λιγουρευόσουνα, τι θα τσιμπάγες. Με το σκεπτικό σου. Πες ότι δεν είχες PlayStation 4 τώρα, δεν είχες το VR, δεν είχες το Xbox που δεν έχεις κλπ. Ναι, τι θα έπαιρνα. Είναι δύσκολο το ερώτημα, φίλε. Γιατί έχουν σκάσει καλές προσφορές. Είναι καλές προσφορές γενικώς. Και αισθάνομαι ότι περισσότερο ξεχωρίζει αυτή του Xbox. Ναι, του S. Του S. Του S. Ναι, ναι. Το X δεν έχει πέσει ακόμα. Όχι, δεν και μπορεί. Δεν νομίζω να πέσει. Το θέμα. Ναι, και δεν νομίζω να πέσει. Θα το πρότεινες. Θα το έπαιρνες μάλλον. Ναι, νομίζω πως ναι. Αν δεν ήμουν παίκτης, ο οποίος παίζει συχνά σε... Δηλαδή, εγώ τώρα έχω βολευτεί ναι. Το interface που έχει το PlayStation 4. Ναι. Αν δεν ήμουν άνθρωπος ο οποίος δεν είχε αυτή την κονσόλα, σημαίνει ότι δεν ήμουν και φανατικός παίκτης γενικότερα. Δηλαδή, παίζω ένα παιχνίδι έτσι για να γουστάρω και τα λοιπά. Μπράβο, αν δεν έχεις πάρει μέχρι τώρα. Ναι, αν δεν έχω πάρει μέχρι τώρα. Οπότε νομίζω ότι. Θα σε κάλυπτε σαν πρόσφορα. Ναι, λόγω του ότι έχει τον backwards compatibility, θα ρώταγα και 2-3 πράγματα φυσικά, ναι. Όπως όλοι κάνουν, εν πάση περιπτώσει. Και έχει και την πιο value τιμή αυτή τη στιγμή. Στα ναι. 2 εκατοστάρικα. Είναι πολύ ελκυστική. Έχει στα 2 εκατοστάρικα με game και, ή αλλιώς με τρίμηνη συνδρομή live και Xbox Pass τρίμηνο. Mm-hmm. Που αυτό είναι ακόμα καλύτερο γιατί κατευθείαν παίρνεις παιχνίδια να παίξεις περισσότερα από του ενός που δίνει το να πάρεις μαζί με game δηλαδή. Ναι. Εν τω μεταξύ να σου πω κάτι. Το PS Pro είναι πιο ακριβό από το S. Ναι, έτσι. Δεν έχει ναι. Βγάλει τώρα καμιά προσφορά της προκοπής. Στο PlayStation δεν έχει βγάλει στο Pro, όπως και η Microsoft δεν έχει βγάλει στο X. Στο PlayStation υπάρχει το Slim, ναι. Στα 300-310, με παιχνίδι. Εδώ, είναι, πότε... δηλαδή, η διαφορά είναι 50% πάνω. Ναι, είναι 50% πάνω και σκεφτείτε ένα πράγμα τώρα που θα σας πω εγώ. Ότι το S παίζει 4K, βγάζει 4K. Και βγάζει καθαρό 4K, native. Το S για ταινίες. Ναι. Ναι. Α, δεν παίζει τα παιχνίδια. Παίζει παιχνίδια κάποια που κάποια μπορεί παιχνίδια, να παίξει, όπως και το Pro, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά έχεις και τον backwards compatibility. Έχεις και τον backwards compatibility και εσύ ότι μπορεί κάποιοι να ψάχνονται και αυτή τη στιγμή, γιατί έχει αρχίσει λίγο να ανεβαίνουν οι αγορές τηλεοράσεων 4K για. Πώς το λένε, 4K driver. Δηλαδή μπορεί να βάλεις 4K Blu-ray δισκάκι και να το παίξεις. Κάτι που δεν έχει το Pro, ας πούμε. Να τα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή μπορεί να το πάρεις και σαν, πώς το λένε, σαν Blu-ray player. Ναι. Blu-ray 4K player. Ναι, 4K player, που είναι συν, είναι στα συν αυτό του Xbox, να μην το ξεχνάμε. Οπότε νομίζω και εγώ την είναι πιο value for money. Κοίτα, από το απλό, το PlayStation 4, το απλό, το mini, ναι. Είναι και πιο δυνατό μηχάνημα νομίζω το S. Όχι, είναι στα ίδια, στα ίδια. Ναι, αλλά... Λίγο βελτιώσαν τον επεξεργαστή σε σχέση με το πρώτο το Xbox One, αλλά είναι στα ίδια, δεν έχουν αλλάξει κάτι στο S. Α, το X είναι που είναι άλλη ιστορία. Το X, ρε φίλε, είναι τέρας, είναι τούμπανο. Καλά, αλλά... το X είναι τέρας και το έχει βγει και τώρα, γι' αυτό και δεν το ρίχνει. Βάζει βέβαια κάτι προσφορές, δηλαδή πάρε ναι. Το X και έχεις δώρο το Pack ή έχεις δώρο το Sea of Thieves ή έχεις δώρο δεύτερο χειριστήριο, αλλά νομίζω δεν είναι στα διακυβικά η τιμή. Mm. Φεύγει. Φεύγει. Ναι. Και εντάξει, αν έχετε φυσικά να τα σκάσετε, παιδιά, πάρτε το, μια χαρά θα περάσετε. Πολύ καλά θα περάσετε. Οποιαδήποτε κονσόλα μια χαρά θα περάσετε. Εκτός αν σας ενδιαφέρουν τα exclusive. Γιατί η υποσχετική exclusive νομίζω για την ώρα είναι καλύτερη στο PlayStation. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ένας τώρα που ασχολείται με. Έχει ασχοληθεί με όλες τις κονσόλες. Ασχολείται γενικώς ναι. Με video games. Είναι παλιός. Έχει πάρει από την αρχή όλη τη βιομηχανία των video παιχνιδιών. Ναι. Και έχει φτάσει τώρα να πούμε στο PlayStation 4. Και βγαίνει το Xbox One X. Mm. Είχε πάρει, ας πούμε, πρώτα ένα Xbox. Ναι. Το απλό, το πούλησε. Πώς τον πείθεις αυτόν, ρε φίλε, να πάρει τώρα, ας πούμε, να δώσει άλλα 500 ευρώ
γιατί έχει PlayStation 4 και να πάρει το Xbox One X. Και σου ξαναλέω και πάλι όμως ότι πριν είχε 360, είχε και PlayStation 3, ναι, τα οποία είχαν διαφορετικά πράγματα να σου δηλαδή σου πρόσφερε διαφορετικά πράγματα η μία κονσόλα και η άλλη. Το μόνο που μπορεί να τον πείσει είναι αυτό που χρησιμοποιεί και η Microsoft ως marketing, η πιο δυνατή κονσόλα όλων των εποχών. Μόνο αυτό, δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Δεν έχω 4 ακόμα τηλεόραση. Ναι, σου πει αυτό να σου πει, δεν έχω κάτι άλλο να του προτείνω, να του πω για να το πάρει. Εκτός από ότι είναι πλέον μια ολοκληρωμένη Xbox One κονσόλα σε χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι μόνο αυτό θα τον επηρεάσει για να την πάρει. Να θέλει δηλαδή να έχει τον καημό, ναι, να έχει ένα πολύ δυνατό μηχάνημα. Γιατί άμα κάτσεις τώρα και σκεφτείς εμένα, εγώ ό,τι ήταν να παίξω στο 360, να ξέρεις ότι το έχω παίξει. Να λείπουνε κανένα δυο. Ναι. Να λείπουνε κανένα δυο. Είναι άλλο καπέλο αν θέλω να διώξω το 360 μου κάτω από τη τηλεόραση. Ναι. Είναι άλλο καπέλο αυτό. Θέλω να το διώξω. Αλλά δεν μπορώ να πάω να δώσω 500 ευρώ για να διώξω το 360 από εκεί. Πρώτον αυτό. Το να μου πεις ότι έχει backwards compatibility, σου ξαναλέω και πάλι τα έχω παίξει όλα από. Εκτός άμα έχεις και κάποιο του Xbox του 1 που θα ήθελες να παίξεις. Δεν υπάρχει και εκεί, γιατί όπως ξέρεις, είναι αυτό το σχεδόν πλήρη συλλογή, ναι, μου. Ναι, ναι. Σχεδόν πλήρη συλλογή μου και ό,τι ήθελα να δοκιμάσω εκεί πέρα το έχω δοκιμάσει και, ή ό,τι ήθελα να τελειώσω, ναι, το έχω τελειώσει. Εγώ έχω ένα μεγάλο τέτοιο που θέλω να δοκιμάσω το πρώτο Xbox. Sorry, τώρα σε διακόπτω. Ναι, είναι τα KOTOR, τα οποία δεν τα έχω παίξει ακόμα και τα έχω κρατήσει τα KOTOR του Xbox και μόλις πάρω κάποια στιγμή το Xbox θα τα βάλω να τα παίξω. Πες. Αυτό, εκείνη που με δυσκολεύει να αποφασίσω τώρα, σε αυτή την τιμή, να πάρω το Xbox One X. Δηλαδή, κοίτα, όχι ότι δεν θέλω, να αλλά σου πω κάτι, εγώ που σε ξέρω, καταρχάς... Όπως πότε θα την ανοίξω ρε φίλε και πόσες φορές θα την ανοίξω. Είναι ότι σκέφτεσαι, ναι καλά κι εγώ δεν έχω πάρει, δηλαδή πολλές φορές κάθομαι και λιγουρεύομαι να πάρω ένα Xbox One X και λέω ρε παιδιά, έχω PlayStation 4, έχω το Switch, εδώ δεν προλαβαίνω να παίξω αυτά. Καλά καλά. Γιατί να βάλω στην καμπούρα μου κι άλλο άλλη μια κονσόλα με άλλα τόσα παιχνίδια και τελικά να μην μπορώ να παίξω τίποτα. Και να αφήσω παιχνίδια από το PlayStation του Switch και να μην παίζω. Και σου ξαναλέω και πάλι είχα Xbox. Ναι. Και το έδωσα, το έστειλα. Mm. Δεν μου έκανε. Ναι, κάποια στιγμή φτάνουμε και να. Γιατί δεν την είχα ανοίξει καθόλου κιόλας, Μίτσο. Ναι. Καθόλου. Όταν λέμε καθόλου, δεν την είχα ανοίξει καθόλου. Ό,τι ήθελα να παίξω, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο το παίζω. Με βολεύει αυτό το interface που έχει. Κοίτα, το PlayStation 4. Εμένα με πιάνει κατά περίοδους. Μπορεί να πιάσω ένα μεγάλο διάστημα να παίζω μόνο. Και ας έχω και τις δύο. Ένα διάστημα να παίζω πολύ Xbox και ένα διάστημα να παίζω πάρα πολύ PlayStation. Έτσι. Με πιάνει κατά περιόδους και να τα έχω. Στο 360 να σου πω τι ακριβώς έπαθα εγώ. Είχα παίξει Metal Gear στο PlayStation 3. Mm. Είχα παίξει δηλαδή το God of War το 3. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ, πες άλλα δύο και μετά το παρατάω. Mm. Και υπήρχε ένα διάστημα που δεν είχα παίξει καθόλου τίποτα. Mm. Και τυχαίνει ο φίλος μου που μου λέει που λέω ότι η κονσόλα, το Xbox 360, μου την έδινε ξεφτιλίκη τιμή γιατί δεν την ήθελε, δεν ασχολείται καθόλου. Πάρτε να μου λέει, δεν τη θέλω. Mm. Δώσ' μου συμβολικά μου λέει να πω ό,τι θέλεις εσύ. Πρέπει να σου πω ότι δεν ξανασχολήθηκα με το PlayStation 3, ρε φίλε. Εντάξει, είναι και για πολύ καιρό. Είναι λογικό όταν αγοράζεις κάτι καινούριο και θες να το δεις, να παραμερίσεις λίγο το. Ναι, αλλά είχα Fable. Ναι, είχες. Είχα πράγματα, ρε φίλε. Μα αυτό σου λέω. Υποσχετική που έχει αυτή τη στιγμή το PlayStation, ακόμα και αν η τιμή του Xbox είναι χαμηλότερη, είναι καλύτερη σε σχέση με το Xbox. Βέβαια, σε αυτούς που ασχολούνται με τα exclusive κλπ. Ναι. Γιατί πολλοί, άμα θέλουν να παίξουν, παίρνουν την κονσόλα, συνδέουν και ό,τι βρουν μπροστά τους παίζουν. Κοίταξε να δεις, όταν είχα το PlayStation 3, είχα μπουχτίσει με το Metal Gear, είχα μπουχτίσει με το God of War, είχα μπουχτίσει με όλα αυτά τα exclusive που στην ουσία είχαν ξαναβγεί και τα είχαμε λίγο πολύ ξαναδεί. Αυτό που έχει πάθει Microsoft τώρα. Αυτό που έχει πάθει Microsoft τώρα, ακριβώς. Αλλά όταν πήρα Xbox 360. Έχω κάνει ένα βίντεο στο οποίο έχω μέσα 10 αποκλειστικά. Yeah. Όλα αυτά τα 10 αποκλειστικά έφαγα τα λυσακά μου να τα βρω τότε και τα έπαιξα τότε. Δεν είναι ότι τα βρήκα τώρα. Δεν είναι ότι τα βρήκα τώρα αυτά τα αποκλειστικά. Όταν τα έπαιξε μεταγενέστερα. Οπότε, καλά, το Fable δεν το συζητάω. Yeah. Δεν το συζητάω. Όταν έπαιξα το Fable, τόσο χοντροκομμένο το βλέπα στην αρχή το χαρακτήρα και αυτά και λέω. Όχι, στα όμως 10 λεπτά τελείωσε όλο αυτό. Ναι, λέω, ναι, στα 10, ναι, ναι, μετά αφού ξεδιπλώνεται. Πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό το περιεχόμενο που έχει. Μαγεύεσαι. Και πόσο άδικα το έχει σκοτώσει αυτό το Fable. Ναι, γάμο. Πόσο άδικα το έχει σκοτώσει. Αν και εγώ το επόμενο δεν μπορούσα να το παίξω. Δεν ξέρω γιατί. Το δεύτερο. Το Fable 2 ή το τρίτο. Το τρίτο εγώ το ευχαριστήθηκα. Το τρίτο ρε φίλε όταν είδα ότι. Είναι άλλο καπέλο τώρα και θα το πάει συζήτηση. Ναι, ας το κόψουμε εδώ γιατί. Απλά μίλαγε ο χαρακτήρα και δεν μου άρεσε να μιλάω. Δεν ήθελα να μιλάω. Όταν με βάζει κάτι και συνηθίζω κάτι, μην μου τα αλλάζει. Ναι, τώρα αυτό μου έχουν κάνει στο Far Cry το 5, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Δεν μιλάει ο χαρακτήρα. Και λέω γιατί δεν έχουν ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα να πάει υπόθεση όπως το λέω. Όχι ότι δεν πάει, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, άστο. Μεγάλη κουβέντα. Οπότε
Για ποιον είναι η προσφορά του Xbox One τελικά? Η προσφορά του Xbox One, του S, έτσι, ναι. Είναι για αυτόν που δεν έχει τίποτα, πιστεύω, να αγοράσει. Και θέλει δεν να έχει κάνει αγοράσει ένα, τίποτα μέχρι τώρα. Ένα entry και στη νέα γενιά. Και θέλει να μπει τώρα στη νέα γενιά. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον, παιδιά. Ναι. Μην παρεξηγήσετε. Δεν κράζω τίποτα. Απλά λέω, αν έχεις PlayStation 4... Και έχεις και παιχνιδάκια τώρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, επειδή έχει περάσει κάπως η γενιά. Και Xbox One να πάρεις, έχεις παιχνίδια μπροστά σου που, δεν έχεις, που έχουν κυκλοφορήσει καιρό. Αλλά να είναι και αυτό, ότι και κάποιος μπορεί να μην είχε Xbox 360 πιο πριν. Ναι. Οπότε. Μπράβο, κοίτα, και... το πρώτο. Ναι, είναι για αυτούς η προσφορά, δηλαδή σε αυτούς που δεν έχουν τίποτα στο σπίτι τους ναι. και δεν τους ενδιαφέρουν τα exclusive και σε αυτούς που δεν έχουν παίξει τίποτα από τις προηγούμενες κονσόλες. Ναι. Θα σου βάλω κι εγώ άλλο ένα ερωτηματικά εκεί. Μίλαγα με μια φίλη και μου λέει τώρα αυτή δεν έχει παίξει καθόλου νέα γενιά. Έτσι δεν έχει κονσόλα. Ναι. Και μου λέει, πολύ ωραία προσφορά του Xbox, τι θέλω, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Εγώ σπουδάζω, είμαι εκτός του πατρικού σπιτιού μου. Εκεί δεν έχω τηλεόραση Full HD. Full HD. Ναι, δεν έχω γιατί είμαι φοιτητής και δεν μου χρειάζεται. Τι, με CRT θα παίξει. Όχι, περίμενε να σου πω. Μου λέει, μήπως καλύτερα να πάρω το Switch, που μπορώ να το έχω μαζί μου να παίζω εκεί και όταν γυρίζω σπίτι μου να το βάζω να παίζω. Ναι, άμα δεν είναι έχει... και αυτούς που μπορεί να χτυπήσει το Switch. Το Switch όμως δεν έχει προσφορά. Δεν έχει προσφορά. Δεν έχει προσφορά. Αλλά πόσο χτυπάει το Switch αυτή την αγορά. Πες και εσύ, άμα έχεις όρεξη να πληρώνεις 50 και 60 ευρώ ακατέβατα για κάθε παιχνίδι που δεν κατεβαίνουν ποτέ. Όχι πώς... για κάθε παιχνίδι, εντάξει, τη Nintendo τα παιχνίδια. Τη Nintendo τα παιχνίδια, κάτσε, άμα πάρεις το Switch, τι θες να παίξεις. Δεν θες να παίξεις ένα Metroid, θες να παίξεις ένα. Έχει και τη Nintendo, αλλά υπάρχουν και παιχνίδια που δεν είναι τη Nintendo. Ναι, εντάξει, το Doom πόσο το έχουν. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω ψάξει τιμή, αλλά είναι χαμηλά. Είναι χαμηλά. Δεν είναι, δεν εντάξει, άμα τα έχουν αυτά φτηνά και μπορείς να τα πλησιάσεις, τα third party γενικώς. Εντάξει, νομίζω είναι μια καλή ιδέα. Για αλλά ό,τι και να κάνει, να σου πω δεν κάτι. Δεν έχει τηλεόραση. Ναι. Αλλά. Ναι, δεν έχει αντίπαλο σε αυτό το θέμα τώρα. Δηλαδή, ναι. Ότι δεν έχει τηλεόραση. Είναι μια λύση και σε αυτούς. Ναι. Δίνει και προσφέρει και μια λύση σε αυτούς. Είναι και είναι λίγο ακριβά, βέβαια, το Switch ακόμα. Είναι και καινούριο μηχάνημα. Φίλε, είναι ακριβό και είναι στην τιμή τώρα, ενώ είναι χειροκίνητη κονσόλα, είναι στην τιμή μια κονσόλα η οποία είναι σταθερή κατά την τηλεόρασή σου και είναι δυνατή. Και δεν, έχει τα λεφτά μια δυνατή κονσόλα ενώ δεν εκεί, είναι τόσο δυνατή. Εκεί πληρώνει άλλα, δεν πληρώνει. Πληρώνει καινοτομία στην Nintendo. Καλά, ναι, πληρώνει καινοτομία. Μέσα που πληρώνει και μερικέ φορέ το όνομα, αλλά τέλο πάντων. Εντάξει, εκεί πληρώνει άλλα πράγματα στην Nintendo. Δεν πληρώνει το power. Πληρώνει το concept, πληρώνει τα παιχνίδια, πληρώνει πολλά. Εντάξει, αφού έχει καταφέρει και έχει βρει τον κόσμο που έχει βρει, μαγιά της. Εγώ αυτό θα πω. Εντάξει, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Και βασικά είναι. Κοίτα, δεν έχει αντίπαλο τώρα, όπως είπα και πριν. Ναι, δεν γιατί έχει δεν έχει το PSV, το. Μπαμ. Το καλοτομήσανε. Το Nintendo 3DS τώρα, αν σου πω ότι την έχω την κονσόλα. Έχω παίξει 2-3 τίτλους στο 3DS. Από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο να παίξω. Γιατί? Γιατί είναι παιδικά αυτά τα παιχνίδια, δεν είναι για μένα. Για σένα. Ναι, για μένα γιατί δεν πολλοί είναι. Θα δηλαδή, σκούνε, εντάξει, ότι έχει για παράδειγμα, το Luigi, το Luigi's Mansion το 2 που βγάλανε, το πήρα, τα αγόρασα, έπαιξα. Δεν μπορούσα να το συνεχίσω αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι το πόσο ο καθένας τι του αρέσει να βρίσκει. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτοί που παίζουν 3DS και το ευχαριστούνται, του αρέσει και το στυλ των παιχνιδιών που βγάζει η Nintendo. Καλά, πιο πολύ έχω ασχοληθεί με το 3DS μου με παιχνίδια του DS του απλού παρά με τα 3DS παιχνίδια, τα πιο καινούργια. Δεν ξέρω, δεν με τραβάει τόσο πολύ. Πάση περιπτώσει. Ωραία. Άλλο καπέλο αυτό. Οπότε ναι, σε αυτούς που δεν έχουν τηλεόραση και θέλουν να βολευτούν, ένα Switch μετράει. Αλλά πρέπει να λάβουν πολλά υπόψη τους για το Switch, φίλε. Κοίταξε να δεις. Για να το έχεις βασική κονσόλα πρέπει να λάβεις πάρα πολλά υπόψη. Νομίζω και εγώ δεν μπορείς να το έχεις μόνο βασική κονσόλα. Αν και τώρα έχει πολύ καλή βιβλιοθήκη, αλλά είναι φοβερή κονσόλα να την έχεις μαζί με μια άλλη. Γιατί και η φορητότητά της βολεύει να την παίρνεις στα ταξίδια σου, άμα θέλεις. Και οι τίτλοι είναι μοναδικοί, δεν θα τους βρεις πουθενά αλλού. Ένα πρόβλημα πάντως άλλο. Τώρα σε διέκοψα εσύ, γιατί δεν ξέρω τελείως αυτό που θέλω να πεις. Ναι, πες. Με το Xbox είναι αυτό που μου. Έχω ένα σε δουλειά, ένα φιλαράκο. Ο οποίος τώρα τελευταία με ρώτησε, ξέρω εγώ και αυτά, τι προσφέρει μια κονσόλα, τι η άλλη. Τέλος πάντων, τον κατέληξε ο άνθρωπος στο να πάρει το Xbox. Με ρώτησε κάποια πράγματα, το απάντησα σε αυτά που ήθελα να το απαντήσω. Και τι έπαθε τώρα, αυτός έψαχνε να βρει, θυμάμαι τώρα πριν καμιά εβδομάδα, το Siberia το 3. Και δεν το έβρισκε πουθενά, λέει, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, Ναι, για ποιο λόγο, και κάτι άλλα δύο παιχνίδια. Είναι 3. Πολύ εύκολος ο λόγος, πάντως. Πες μου, αλλά θα σου πω. Φίλε, δεν έβρισκε παιχνίδια. Δηλαδή μου λέει, δεν βρίσκω το Siberia, έχεις να μου προτείνεις κάτι άλλο. Του λέω, κάτσε, θα τα ψάξουμε μαζί τώρα.
τι θέλεις να παίξεις, το ένα, βρήκαμε άλλα δύο παιχνίδια. Πάλι καλά που είχε και εσένα. Πολύ, δεν τα βρήκαμε. Είναι πολύ απλός ο λόγος που δεν τα βρίσκεις, γιατί δεν φέρουν στόκ τα καταστήματα, γιατί ξέρουν ότι θα μείνει στο ράφι. Το Xbox. Είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν. Ο άνθρωπος έμπορας... έχει ξεκινήσει, ψάχνει να βρει. Του λέω μόνο διαδικτυακά, τώρα πάρ' το τηλεόνι. Καταρχάς, εντάξει, να σου πω κάτι. Αφού υπάρχει η δυνατότητα να το πάρει online, τελείωσε. Του το είπα. Δεν θέλει έτσι, γιατί δεν ξέρω γιατί. Ο καθένας έχει τα δικά του τώρα. Τώρα εκεί πέρα. Άντε, εσύ πιάσει τώρα σε αυτό. Εκεί σηκώνω τα χέρια. Άμα δεν θέλει και αυτόν τον τρόπο, τώρα δεν μπορώ να το πει. Το ξέρω. Το θυμάμαι τι μου είπε ο άνθρωπος και έχει δίκιο. Δεν έχει ίντερνετ, ρε φίλε. Άντε, ναι. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, δεν έχει ίντερνετ. Κλέβει από το γείτονα και μου λέει πρέπει να είναι συνδεδεμένο. Δεν μπορώ, μου λέει, να κατεβάσω τίποτα. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό το πρόβλημά του. Εντάξει, αυτό τώρα είναι τέτοια περίπτωση. Οι άλλοι δεν είναι. Ναι, είναι λίγο σπάνιο έβριμα. Ναι. Ναι, αυτό είναι τέτοια περίπτωση. Είναι τέτοια περίπτωση. Πόπο. Νομίζω ότι ναι, θα το σχολιάσουμε κάτι άλλο. Πάρτε όχι, και τι να σχολιάσουμε. Έχει ωραίες προσφερούλες πάντως. Αξίζει, δηλαδή, όποιος δεν έχει μπει στη νέα γενιά, αξίζει να δώσει. Και θέλω να κλείσουμε με έναν τρόπο. Εσύ που το έχεις δει τώρα και οι δυο μας έχουμε το προ μοντέλο. Ναι. Πιστεύεις ότι αξίζει ο τόρος να κάνεις την αναβάθμιση? Θα ήσουν καλυμμένος αν έχεις ένα απλό? Εγώ το μετάνιωσα που πήρα αυτό. Το μετάνιωσα γιατί και δεν έχω τηλεόραση να υποστηρίξει αυτά που υποστηρίζει. Όχι, άσχετα, γιατί και η κανονική κονσόλα στα 1080p τρέχει καλύτερα. Δεν έχω δει κάτι. Ναι. Αξίζει για έναν άνθρωπο που δεν είναι ψήρας στο πώς θα τρέχει το παιχνίδι του κλπ. Και άμα θα έχει frame rate. Όχι, που πολλές φορές δεν μας ενοχλούν και εμάς αυτά. Δεν ξέρω τώρα αν. Αλλά και πάλι, γιατί στο VR είδαμε τίποτα. Αξίζει. Όχι, ρε φίλε, σου το ξαναλέω και πάλι. Για μένα δεν αξίζει. Δηλαδή εγώ. Είχα και ωραία κονσόλα κάτασπρη, πανέμορφη και την έδωσα και το έχω μετανιώσει. Το έχω σκυλομετανιώσει και πήρα. Τώρα εντάξει, έχει και αυτή τα θετικά της, αλλά εγώ δεν τα έχω δει. Ναι. Θα έπρεπε να είχα την κατάλληλη τηλεόραση. Θα έπρεπε να είχα πολλά, ρε φίλε. Τέλος πάντων, και εμένα νομίζω ότι αυτό το εξτραδάκι που ζητάει το Pro, το X δεν θα το βάλω μέσα γιατί δεν το έχω και καλό είναι να μην λέω πράγματα. Νομίζω ότι δεν αξίζει. Νομίζω ότι πιο πολύ αξίζει αν θέλεις να πάρεις κάτι. Έχεις 4K τηλεόραση. Ναι. Ωραία. Και θέλεις να πάρεις μία κονσόλα από τις δύο, η οποία παίζει 4K. Καλύτερα το Xbox One X. Γιατί τα παίζει native. Κατά πολύ καλύτερα. Τα παίζει native. Αν δεν σε ενδιαφέρουν δηλαδή τα αποκλειστικά. Ναι, γιατί τα παίζει native. Τέλος πάντων, ναι. Οπότε, ακόμα και PlayStation, άμα θέλετε, διαλέξτε ένα και το απλό, εγώ προτείνω. Δηλαδή, μην το σκέφτεστε, να μην το πάρω τώρα και να περιμένω να πάρω το Pro. Πάρετε το Slim. Βάλτε, έχει πάρα πολλά παιχνίδια να παίξετε αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα τρέχουν όλα μια χαρά. Και έχει το Xbox το Pass που δίνει 10 ευρωδάκια. Στο Xbox. Ναι, φίλε, και διαλέγεις πόσα παιχνίδια. Ναι, ναι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ξεκινήσαμε από αλλού, φτάσαμε από αλλού και τελικά καταλήξαμε ότι το Xbox είναι μια καλή περίπτωση. Είναι μια value for money προσφορά. Αυτό το έσλεμε τώρα, έτσι. Γιατί το Xbox One X, ακόμα εγώ το σκέφτομαι. Άσε να πέσει λίγο και δεν βλέπουμε δηλαδή στην πορεία. Ίσως βγάλουν και εκεί μια προσφορά του χρόνου. Υπολογίζω. Ναι, ναι. Υπολογίζω. Ναι, αυτό ναι. Γιατί θα έχω τρία. Εγώ, άμα έπαιρνα τώρα κάτι, εγώ ως Jimmy's, θα έπαιρνα το S. Τώρα. Δηλαδή ήμουν στο τσακ να πάρω το S. Το σκεφτόμουν πάρα πολύ να το πάρω. Γιατί λέω, εντάξει. Θα πάρω τα παιχνιδάκια μου, τη τηλεόραση δεν την έχω έτσι κι αλλιώς για να ανεβάσω το επίπεδο του gaming και το HDR κλπ. Τα παιχνιδάκια που θέλω να τα παίξω, κάτι backwards που θέλω, θα τα έχω κλπ. Κοίτα, εντάξει, εμένα σου είπα και πάλι, δεν είναι η επιλογή μου τώρα το S. Εγώ θα περιμένω να δω μήπως βγει του χρόνου καμιά προσφορά καλή και πάρω το X. Ωραία. Γιατί είπαν ότι θα έρθει και πολύ πράγμα στο X. Γιατί δεν μπορεί να έχει καινούργια γενιά. Κοίτα, αυτό που έγινε τώρα. Να σου πω. Αυτό που έγινε τώρα με τους πειρα... Πώς το λένε αυτό, Sea of Pirates. Το Sea of Thieves. Έτσι. Pirates, ρε. Sea of Thieves λέγεται. Α, Sea of Thieves, ναι. Sea of Pirates. Τι σου λέω, τρελάνεις να μην ξεχάσουμε για αυτό που ξέραμε. Λοιπόν, με αυτό που έγινε που άλλοι βγάλανε κριτική ότι είναι μάπα το παιχνίδι, άλλοι βγάλανε κριτική ότι είναι καλό το παιχνίδι. Είναι πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Ναι, εν πάση περιπτώσει είναι πολύ ιδιαίτερο. Άλλοι λένε ότι είναι μια μπέτα, α πούμε. Πληρώνεις το παιχνίδι και στην ουσία παίζεις beta, κάπως έτσι το. Τέλος πάντων, δεν πα περιπτώσει, μην κάθομαι εγώ για να λέω γιατί το έχω παίξει κιόλας. Πού ήθελα να καταλήξω τώρα, με όλα αυτά που λέω όλη την ώρα. Και λοιπόν, με αυτό που έγινε που λες, με αυτές τις κριτικές που δέχτηκε το παιχνίδι, βγήκε ο άλλος, πώς τον λένε, τον γενικό γραμματέα εκεί πέρα. Τον γενικό γραμματέα. Πώς τον λένε. Πες μου, πώς τον λένε. Το Spencer. Ωραία, βγήκε ο Spencer, ο Phil Spencer, ναι, τώρα το θυμήθηκα και εγώ το όνομά του και είπε ότι δεν είναι όλα τα παιχνίδια για όλους και μην ανησυχείτε, φίλοι μου λέει, έρχονται πολλά αυτό το χρόνο. Να δούμε τι θα έρθει. Μα δεν έχει να κοιτάζει κάτι. Πώς θα έρθει.
Αυτό είπε ότι θα έρθει, εσένα τι σε νοιάζει. Έχει ανακοινωθεί, δεν έχει ανακοινωθεί, θα έρθει, είπε. Αποκλειστικά, θα έρθουν πολλά. Ωραία, έρχονται πολλά είναι αποκλειστικά, αλλά μάλλον τα βλέπω για την επόμενη γενιά τα πολλά. Κλείνουμε εδώ, γιατί έχει ξεφύγει η κουβέντα. Ναι. Και θέλω να κάνω και κανένα τσιγάρο, μέσκασες, μαλάκα. Μπάφιασα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, γερή δυνατή όλοι και θα επιστρέψουμε δυνατότεροι και πιο joystick. Πιο ωραίοι. Πιο ωραίοι. Πιο... Ναι, αν και θα έχουν μεγαλώσει τα μαλλιά μέσα. Εντάξει. Δεν θα είμαστε και τόσο πιο ωραίοι. Άρα... Σχετικό είναι αυτό. Σε άλλους αρέσουμε με μακριά μαλλιά. Ό,τι να είναι κουβέντα είναι. Λοιπόν, παιδιά, καλές γιορτές. Για χαρά. Καλές γιορτές.